Φιλοξενούμε τώρα τηλεφωνικά βέβαια την πρόεδρο του κόμματος Πλεύση Ελευθερίας, την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας κύριε Χατζή. Και ό,τι έλεγα ότι με έχετε ξεχάσει. Είναι, δεν υπάρχει αυτό. Μπορεί να ξεχάσει κανείς εσάς. Δεν γίνεται αυτό. Ούτε, η Πλεύση Ελευθερίας δεν ξεχνιέται, έτσι. Όχι, εσείς δεν ξεχνιέστε. Για να μην ξεχαστούμε και στις 9 Ιουνίου, γιατί μετά ο Μητσοτάκης θα βγει και θα λέει με αθωώσανε οι πολίτες. Οπότε να έρθουν όλοι να ψηφίσουν 9 Ιουνίου, να ρίξουν θετική ψήφο στην Πλεύση Ελευθερίας και αρνητική ψήφο στην κυβέρνηση που τα έχει κάνει όπως τα έχει κάνει. Μάλιστα. Για να μπορέσει από τη μία πλευρά η φωνή μας να δυναμώσει, γιατί εμείς είμαστε η φωνή των πολιτών μέσα στη Βουλή και θα είμαστε και η φωνή των πολιτών μέσα στην Ευρωβουλή. Και εμείς είμαστε που δίνουμε ζωή στη Βουλή και θα δώσουμε ζωή και στην Ευρωβουλή. Μάλιστα. Τώρα έχει μπερδευτεί το σύνθημα ζωή με το καλύτερη ζωή που λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Το απαντάνε οι... Του είπα σε κάποιον, λέω όταν λέτε σε κάποιον του ΣΥΡΙΖΑ, όταν λέτε καλύτερη ζωή, να πάει καλύτερη ζωή Κωνσταντοπούλου, δηλαδή αυτό εννοείται. Αυτό λένε οι φίλοι της Πλεύσης Ελευθερίας, καλύτερα η ζωή, καλύτερη η ζωή. Ή σε κάθε περίπτωση καλύτερη ζωή από τη ζωή δεν υπάρχει. Να σας πω, τώρα βλέπω στις δημοσκοπήσεις ότι πάτε αρκετά καλά και έχετε μια σταθερότητα. Αυτό έχει μια ιδιαίτερη σημασία. Και δημοσκοπικά τουλάχιστον εκλέγεται ευρωβουλευτή, φαίνεται αυτό, αλλά αυτό δεν πρέπει να φαίνεται μόνο στις δημοσκοπήσεις, πρέπει να φάνει και στην πράξη βέβαια, έτσι εννοείται. Εμείς όπως ξέρετε δίνουμε έμφαση στα μηνύματα που παίρνουμε από τον κόσμο. Φυσικά μας χαροποιεί και αυτό που αποτυπώνεται δημοσκοπικά, αλλά εμάς πάντοτε το σημείο αναφοράς μας είναι οι πολίτες. Οι πολίτες που έρχονται και μας μιλάνε το εκλογικό περίπτερο της Πλεύσης Ελευθερίας στο Σύνταγμα. Στα άλλα μας εκλογικά περίπτερα θα είμαι στις 8 το βράδυ στην πλατεία της Νέας Μήνης στο εκλογικό μας περίπτερο εκεί. Σε όλη την Ελλάδα. Τώρα με πετυχαίνετε καθοδόν για την Πάτρα, όπου θα μιλήσω με πολίτες, θα δώσουμε και μία συνέντευξη τύπου. Στο διαδίκτυο, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε κάθε μας εκδήλωση, σε κάθε πρωτοβουλία, αλλά και όπου εμφανιζόμαστε αυθόρμητα, γιατί εμείς δεν κάνουμε στημένες εκδηλώσεις και στημένες εμφανίσεις και σκηνοθετημένες. Υπάρχει μία πολύ μεγάλη αγάπη των πολιτών, την ειδικοποιημένη επιλογή για την Πλεύση Ελευθερίας, αυτό που εσείς λέτε σταθερότητα, είναι ότι οι πολίτες είναι συνειδητοποιημένοι, ξέρουν γιατί μας ψήφισαν και γιατί μας επιλέγουν, και αυτοί που μας ψήφισαν θα μας ξαναψηφίσουν και το λένε δεν μετάνιωσα, και αυτοί που δεν μας ψήφισαν λένε μετάνιωσα που δεν σας ψήφισα, θα σας ψηφίσω τώρα. Και αυτό το οποίο εγώ λέω κυρίως στα νέα παιδιά αλλά και σε όλο τον κόσμο και στη δική μου τη γενιά και στους μεγαλύτερους, είναι ότι είναι υψής της σημασίας αυτές οι εκλογές. Να μην πιστέψουν ότι δεν έχουν σημασία. Έχουν τεράστια σημασία. Δίνουν ένα ισχυρό μήνυμα, εκτός του ότι δίνουν την εκπροσώπησή μας στην Ευρωβουλή, όπου αποφασίζονται σημαντικά πράγματα όπως τα ζητήματα δικαιοσύνης, τα ζητήματα κράτους δικαίου, τα ζητήματα γύρω από το έγκλημα των τεμπών που η κυβέρνηση θέλει να το συγκαλύψει, ναι. Τα ζητήματα για τον αγροτικό κόσμο. Να σας δώσω μια πληροφορία, είδηση που βγήκε τώρα μόλις. Και βέβαια, και να μου δώσετε. Και έχει ενδιαφέρον. Θα σας δώσω κι εγώ ειδήσεις μετά. Δεν μου δίνετε ποτέ, κυρία Κωνσταντοπούλου, ποτέ. Το έχω αυτό. Είμαι πηγή ειδήσεων, ναι, και αρχίζουμε να επιστρέφει, να επιστρέφει στη φυλακή ο Μιχαλολιάκος μετά την έκδοση βουλεύματος του Δευτεροβάθμιου Δικαστικού Συμβουλίου, υπαρθμό ΤΑΔΕ, η κράτηση του άλλοτε άνδρα της Χρυσής Αυγής θα συνεχιστεί κανονικά ως ότου εκτίσει κατά τον νόμο την ποινή του. Επιστρέφει στη φυλακή. Ναι, κοιτάξτε, όταν αποφυλακίστηκε ο Μιχαλολιάκος, ναι, από το Συμβούλιο της Λαμίας, όλοι κάνανε ότι πέσανε από τα σύννεφα. Εγώ όμως με τον Νίκο Κωνσταντόπουλο από τον Ιούνιο του 22 και προηγουμένως από τον Ιούλιο του 19 είχαμε καταγγείλει ότι υπάρχει πρόβλημα στη Λαμία, τότε που κάνανε τα χατήρια και αποφυλακίζανε τον Κορκονέα για την δολοφονία Γρηγορόπουλου, και μας επετίθεντο εμάς και μου κάνανε και εμένα επιθέσεις ότι δεν σέβομαι τη δικαιοσύνη. Εγώ σέβομαι τους ανεξάρτητους δικαστές. Εκείνους που παίζουν παιχνίδια και εκείνους που διαπλέκονται, όχι απλώς δεν τους σέβομαι, ναι, τους καλώ να παραιτηθούν.
Μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει, ήταν μια είδηση που βγήκε μόλις τώρα και σας την μετέφερα. Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική. Όχι σημαντική, είναι πάρα πολύ σημαντική για το πολίτευμα. Είναι εξαιρετικά σημαντικό η δικαιοσύνη να λειτουργεί ανεξάρτητα, κύριε Χατζή. Είναι σημαντικό να μην βλέπουμε να απαλλάσσονται οι υπέτη για κρατικά εγκλήματα, όπως οι υπέτη για το μάτι. Είναι σημαντικό να μην βλέπουμε να υποθάλπονται οι υπέτη για εγκλήματα, όπως το έγκλημα των Τεμπών. Και εγώ είμαι εκείνη που σταθερά, ανεξαρτήτως του ποιος είναι εμπλεκόμενος ή κατηγορούμενος, είμαι πάντοτε με την πλευρά των θυμάτων και απέναντι στους θύτες. Και διεκδικώ επιτέλους, και αυτό είναι πρόταση της πλέψης ελευθερίας επίσημη, εδώ και χρόνια το ξέρετε, να καταργηθεί και η βουλευτική ασυλία και η υπουργική ασυλία και ο διορισμός της ηγεσίας της δικαιοσύνης από την κυβέρνηση, γιατί όλα αυτά είναι που μας έχουν οδηγήσει σε αυτή την κατάσταση. Φορά δηλαδή φτάνει να σκοτώνει πια και φτάνουμε στο έγκλημα των Τεμπών και σε αυτήν την φοβερή επιχείρηση συγκάλυψης και ατιμωρησίας. Εγώ πάντως ήδη σας έδωσα, εσείς τη μουδιά περιειδήσεων, τίποτα δεν μου δίνετε. Κάτι καινούριο, θα σας πω λοιπόν, ακούστε. Ακούω. Πρώτα απ' όλα σας είπα ότι πηγαίνω στην Πάτρα. Δεν έχει ακόμα βγει το δελτίο τύπου και το είπα σε εσάς. Δεύτερον, σας λέω ότι. Πάτρα είναι. Μα την Πάτρα, εγώ. Μα γι' αυτό. Ναι. Βλέπετε ότι σας δίνω κάτι που ξέρω ότι θα σας χαροποιήσει. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Δεύτερο είναι, εγώ αγαπώ πολύ την Πάτρα, αγαπώ όλη την Ελλάδα και προσπαθώ να είμαι σε κάθε γωνιά της και το κάνω όχι μόνο προεκλογικά, σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Να σας πω ότι η Πλεύση Ελευθερίας έχει ξεκινήσει μία καμπάνια διαδικτυακή για την ποινικοποίηση ως κακουργήματος της γυναικοκτονίας. Θα δείτε τα σποτ που έχουμε ήδη αναρτήσει και καλούμε τους πολίτες και στα εκλογικά μας περίπτερα να μιλήσουμε για τα ζητήματα της ισότητας, για τα ζητήματα της έμφυλης βίας, αλλά και για τα ζητήματα της συμμετοχής. Να σας δώσω και άλλη είδηση. Ναι, ναι, βεβαίως θα μου δώσετε. Ε? Ναι, την Τετάρτη το απόγευμα θα κάνουμε μία δράση περιβαλλοντική στο Πόρτο Ράφτη με εθελοντές, με την πρωτοβουλία Why Not και θα καθαρίσουμε την ακτίνη ημέρα περιβάλλοντος. Ωραία. Και καλούμε το νέο κόσμο, αλλά και όλο τον κόσμο, να συμπράξει μαζί μας να υπερασπιστούμε το περιβάλλον. Γιατί το περιβάλλον είναι η ζωή μας και είναι κοινωνικό αγαθό. Δεν είναι λεφτά που ονειρεύονται εκείνοι οι οποίοι μόνο κονδύλια για την πράσινη ανάπτυξη εντός εισαγωγικών διακηρύσουν και τελικώς τα τσεπώνουν. Το περιβάλλον είναι αγαθό και πρέπει να το διαφυλάσσουμε στην πράξη. Εντάξει, αυτό νομίζω ότι είναι χρέος μας πλέον και με την κατάσταση που υπάρχει στην κλιματική αλλαγή, που εντάξει, πρέπει να ληφθούν και μέτρα και στη χώρα μας και γενικότερα. Αρκεί αυτή η διαφοροποίηση που θα γίνει για να πάμε σε μια πράσινη ανάπτυξη, να μην καταστρέψει τον αγροτικό κόσμο και άλλες δουλειές, έτσι δεν είναι? Εμείς υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα και τα αιτήματα των αγροτών και τα μέσα του αγώνα τους. Ξέρετε ότι είμαι πάντα στην πρώτη γραμμή με τους αγρότες και φυσικά εννοείται ότι δεν υπάρχει ανάπτυξη ούτε πράσινη ούτε κανενός χρώματος χωρίς τον πρωτογενή τομέα και τον αγροτικό τομέα ακμαίο. Και δυστυχώς η κυβέρνηση έχει παραγωνίσει τους αγρότες και πια γι' αυτό δεν τολμάει να εμφανιστεί κιόλας ενώπιον των αγροτών. Ξέρετε ότι δεν εμφανίστηκαν και στο Χιλελέρι. Έχετε μια. Ανεπιθύμητη. Ένα λεπτό, έχετε μια έκκληση από έναν ακροατή. Λέει, ο οποίος ο Δημήτρης συνέχεια μου γράφει μηνύματα, είναι στη Χαμολιά, εκεί κοντά στο Πορτοράφτη, Βαβρώνα εκεί. Ναι. Και μου λέει εδώ. Τραβάμε, μου λέει, τον αλίμονο. Δεν έχει πατήσει κανένας, ούτε πολιτικός αρχηγός, ούτε ευρωβουλευτής. Με τα πόδια μας έχουν κόψει, λέει, και τη συγκοινωνία. Με 6 ώρες θα πάμε να ψηφίσουμε ποδαρόδρομο. Και ζητάω από την κυρία Κωνσταντοπούλου να έρθει εδώ, να δει το δάσος, να μας στηρίξει, να μας βοηθήσει, να το σώσουμε από τη φωτιά. Θα το κάνω. Και τον ευχαριστώ τον Δημήτρη. 6948-176-255 είναι το τηλέφωνό μου. Να μου στείλει ένα μήνυμα για να έχουμε επαφή.
Ωραία. Εμείς θα του στείλουμε του Δημήτρη το τηλεφωνό σου, γιατί έχουμε το κινητό του. Θα το άκουσε κιόλας, φαντάζομαι. Ναι, βεβαίως εδώ είναι. Το στέλνει μηνύματα εδώ. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, να πάτε εκεί. Δεν έχει πατήσει κανένας. Και από μένα έτσι έχετε, θα σας παρακαλούσα δηλαδή παράκληση να το κάνετε αυτό, κυρία Κωνσταντοπούλου, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που δεν πάει. Έχω, ξέρετε, αιτήματα από πολίτες σε όλη την Ελλάδα. Τους λέω, εγώ μπορεί και να αργήσω ακριβώς γιατί είμαστε μια μικρή ομάδα, αλλά θα έρθω οπωσδήποτε. Δεν λειτουργούμε μόνο προεκλογικά, εμείς λειτουργούμε όλη τη χρονιά. Σήμερα κλείνουμε 11 μήνες στη Βουλή. Σαν σήμερα, στις 3 Ιουλίου, ξεκίνησε η κοινοβουλευτική περίοδος και έχουμε κάνει, η δική μας ομάδα της Πλεύσης Ελευθερίας έχει κάνει περισσότερες παρεμβάσεις από όλους τους άλλους μαζί. Ωραία. Και ως πολιτική αρχηγός είμαι στη Βουλή περισσότερο από όλους τους άλλους μαζί. Γιατί πιστεύω ότι είναι υποχρέωσή μου αυτή και όχι υποχρέωσή μου να κάνω δημόσιες σχέσεις και άλλου είδους δουλειές και δουλίτσες. Γιατί ξέρετε τι μου είπε ο Πρωθυπουργός την προηγούμενη Παρασκευή που κλείσανε τη Βουλή και του είπα, ήρθε μετά από πολύ καιρό και του είπα, κύριε Μητσοτάκη, είστε Πρωθυπουργός. Εγώ είμαι η μοναδική γυναίκα αρχηγός, είμαι εδώ κάθε μέρα και εσείς έχετε έρθει μόνο 15 φορές. Έχω κάνει 400 παρεμβάσεις και έχετε κάνει 25. Σας έχω κάνει 60 επίκαιρες ερωτήσεις, δεν έχετε απαντήσει καμία. Ξέρετε τι μου απάντησε? Όχι. Έχουμε και δουλειές, κυρία Κωνσταντοπούλου. Δεν μπορούμε, λέει, να ερχόμαστε όλο στο κοινοβούλιο, καταλάβατε? Μάλιστα. Είναι, ωραία. Δηλαδή, έχουν 41% και αφήνουν τις καρέκλες, τα έδρανα, τα βουλευτικά κενά. Έρχονται σχολεία, έρχονται πολίτες που τους καλούμε εμείς στη Βουλή. Και είναι κενά τα έδρανα της Νέας Δημοκρατίας και της υπόλοιπης αντιπολίτευσης, λίγο λιγότερο, αλλά είναι αυτή η εικόνα. Δηλαδή, την εμπιστοσύνη των πολιτών την περιφρονούν και την ποδοπατούν. Μάλιστα. Και γι' αυτό, όταν ο κ. Μητσοτάκης λέει να εκλέξουμε περισσότερους ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ο κόσμος να ξέρει ότι αν εκλέξει ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, τα έδρανά τους θα είναι κενά. Ενώ αν εκλέξει ευρωβουλευτές της Πλεύσης Ελευθερίας, τα έδρανά τους θα είναι πάντοτε κατηλημένα και θα είναι ζωντανή η παρουσία τους και διεκδικητική για όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες και για όλο τον κόσμο. Ολοκληρώνουμε εδώ, αλλά σας λέω ένα μηνύματα που μου στέλνουν, που μου λένε ότι η κυρία Χατζή, μου λέει, άλλος χαρίζεσαι πολύ στην κυρία Κωνσταντοπούλου πάντα, δεν ξέρω γιατί, ενώ με άλλους και πολιτικούς αρχηγούς είσαι σκληρός, με την κυρία Κωνσταντοπούλου δεν είσαι και άλλα τέτοια. Κατηγορούν ότι δεν έχω, ξέρετε, δεν είναι, στη ζωή μου δεν μου χαρίστηκε ποτέ κανείς και τίποτε. Όχι, δεν είπα, λέω. Οπότε δεν κινδυνεύεται, κύριε Χατζή, να μα τι να πω τώρα, τι να πω, δεν όχι, ένα λεπτό καταρχάς. Και γνωριζόμαστε αρκετά χρόνια, ξέρω ποια είστε, ξέρω τι είστε, γνωρίζω τις μάχες που δίνετε, δεν έχει σημασία αν συμφωνεί ή διαφωνεί κανείς μαζί σας, σημασία έχει ότι είστε ένα πρόσωπο κοινοβουλευτικό καθαρά, δεν αφήνετε μέρα που να πάτε στη Βουλή και αυτό έχει μια σημασία, τα ξέρω αυτά. Και ανάλογα με το τι ξέρει ο καθένας για τους πολιτικούς, τους συμπεριφέρεται αναλόγως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την καλοσύνη που είχατε μέσα σε αυτή την τρέλα την προεκλογική. Να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Σας εύχομαι καλή επιτυχία. Να είστε πάντα καλά, με υγεία κυρίως. Σας ευχαριστώ θερμότατα, κύριε Χατζή. Και κλείνω όπως ξεκίνησα. 9 Ιουνίου ψηφίζουμε όλοι, ό,τι θερμοκρασία και να έχει. Και 40 και 50% να έχει, να δώσουμε υψηλά ποσοστά στους πολίτες και στην Πλεύση Ελευθερίας. Ευχαριστώ, καλημέρα. Καλημέρα. Και εσείς καλό ταξίδι στην Πάτρα.